Μία αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη των ελληνικών συνταγμάτων πραγματοποιεί ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρος Καράογλου, μέσα από το βιβλίο του που φέρει τον τίτλο «Ορκίζομαι» και έχει θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι μετά από 41 χρόνια που έχουμε ενισχύει ένα σύνταγμα δημοκρατικό, προοδευτικό, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες ουσιαστικές τομές, κάποιες βαθιές τομές στην επικείμενη αναθεώρηση. Γι' αυτό λοιπόν καταθέτω τις προτάσεις μου. Για να με μια φιλοδοξία να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι φανερό ότι πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια πήγαν στραβά και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία και συνεπώς θα ήταν τουλάχιστον χρήσιμο να υπάρξουν αλλαγές και σε συνταγματικό επίπεδο, οι οποίες πρέπει βέβαια, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, να γίνουν αντικείμενο ευρείας πολιτικής συνένεσης. Βοηθάει στην περαιτέρω συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος όπως είναι αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης και βεβαίως της πιστής εφαρμογής των νόμων και του Συντάγματος. Στο βιβλίο επισημαίνεται η ανάγκη ανανέωσης και αναβάθμισης του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο μετρά 41 χρόνια θεσμικής παρουσίας, προκειμένου να γίνει πιο αυστηρό ως προς την αποτελεσματικότητά του και πιο ανοιχτό όσον αφορά το πολιτιακό μας προσανατολισμό. Δεν ξέρουμε πότε είναι ο καιρός της αναθεώρησης. Μπορεί να το προτείνει ο νυν Πρωθυπουργός, μπορεί να είναι για επόμενα χρόνια, δεν ξέρω. Δεν καθορίζουμε εμείς την πολιτική ημερήσια διάταξη του τόπου. Όμως, από την πλευρά μας, έχει επανειλημμένα υποθεί και υπογραμμιστεί πως είναι αναγκαία. Θα μπορούσε και η τρέχουσα Βουλή να ήταν αναθεωρητική, γιατί σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποβάλει πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι εκλογές λόγω του Προέδρου της Δημοκρατίας στέρισαν την παρούσα Βουλή από την ιδιότητα την αναθεωρητική. Πάμε τώρα για την επόμενη. Το βιβλίο «Ορκίζομαι» καταλήγει στην παρουσίαση 19 προσωπικών προτάσεων του κ. Καράγουλου για την ενδυνάμωση και τον εξυγχρονισμό του συντάγματος του 1975. Οι συγκεκριμένες προτάσεις βασίζονται σε δύο πυλώνες, τους οποίους ο κ. Καράγουλου έχει ονομάσει αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος και θεσμική θωράκιση του συντάγματος.